Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το έργο αντικατάσταση του Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Γάλλου, του μοναδικού σταδίου σε ολόκληρο τον ομό Ρεθύμνου, με Ταρτάν, έχει μείνει μηδελές. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2023, η σύμβαση προέβλεπε ολοκλήρωση σε 12 μήνες, αλλά το έργο διακόπηκε αφού δεν υπήρχε η απαιτούμενη πίστοση. Τώρα, σύμφωνα με την από 19 Δευτέρου 24 απάντηση που δόθηκε από το Υπουργείο σας σε ερώτηση του ΚΚΕ, το έργο περιλαμβάνεται σε μεταφορές των ενταγμένων έργων σε νέες συλλογικές αποφάσεις ένταξης λόγω της μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο Υπουργείο Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα για το ιστορικό της υπόθεσης, ύστερα από 20 χρόνια χρήσης, αποφασίστηκε να αντικατασταθεί το Ταρτάν. Με την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 9 Τετάρτου του 2021, το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με χρηματοδότηση περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Η απόφαση ένταξης όριζε μεταξύ άλλων ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί από την υπογραφή της απόφασης να εκτελεί πληρωμές μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται για το συγκεκριμένο έργο του Γάλλου όπως και άλλα έργα. Ωστόσο, ο Δήμος Ρεθύμνου προχώρησε τις σχετικές διαδικασίες δεσμεύοντας 358.337 ευρώ από το Δημοτικό Προϋπολογισμό του 2023 και συμβασιοποιώντας το έργο στις 13 Τετάρτου του 2023 με το ποσό του 1.238.760 ευρώ. Βέβαια, είναι ένα ερώτημα εάν ο Δήμαρχος ήξερε ότι το έργο είχε απενταχθεί από τον προκάτοχό σας και παρόλα αυτά ξεκίνησε το έργο. Το λέω αυτό διότι οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2023, αλλά στις 1/9 του 2023 που πήγε για εξόφληση το πρώτο ένταγμα πληρωμής 230.245 ευρώ, διαπιστώθηκε πως στο σχετικό λογαριασμό δεν υπήρχαν παρά μόνο τα χρήματα που είχε βάλει ο Δήμος με αποτέλεσμα ο εργολάβος να διακόψει τις εργασίες. Σε ένα έργο ζωτικής σημασίας για τον αθλητισμό όλου του νομού Ρεθύμνου, για τους νέους αθλητές που καθημερινά κοπιάζουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις και για τους υποψήφιους των Πανελληνίων, από τις οποίες πολλά κρίνονται συνολικά για τη ζωή τους, σε ένα έργο με συμβασιοποιημένη διάρκεια 12 μήνες. Μολονότι έχουν ήδη περάσει 7-8 μήνες, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σχετικά με το συγκεκριμένο έργο που επαναλαμβάνουν ζωτικής σημασίας. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές συνέπειες, προκαλεί ταλαιπωρία στους αθλητές του Στίβου στο Ρέθυμνο, σε δεκάδες υποψήφιους των πανελληνίων εξετάσεων σε γυμναστικές ακαδημίες, αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές που εξετάζονται σε αθλήματα, αλλά από τον Ιούνιο του 2023 δεν μπορούν να προπονηθούν και να προετοιμαστούν για τα εξεταζόμενα αγωνίσματα. Και αυτό βεβαίως προκαλεί τη δικαιολογημένη απογοήτευση και αγωνία όλων των παιδιών, των οικογενειών τους, αλλά και όλου του αθλητικού κόσμου στο Ρέθυμνο. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να χρηματοδοτηθεί επειγόντως το έργο, να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν το ταχύτερο οι εργασίες για να αποκατασταθεί η λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Γάλλου και τι άλλα επιπλέον μέτρα θα πάρετε προκειμένου να λυθούν ζητήματα που αφορούν την χρηματοδότηση τέτοιων σημαντικών έργων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Συνδυχάκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συνδυχάκη, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Και για αυτή και για την επόμενη. Γιατί θα μου δοθεί η ευκαιρία μέσα από αυτές τις δύο ερωτήσεις να κάνω και μια γενικότερη τοποθέτηση για το ζήτημα των αθλητικών εγκαταστάσεων όσο αφορά την δημιουργία τους, τη λειτουργία τους, την εγκατάστασή τους και τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται μια αθλητική εγκατάσταση να γίνει σε ένα Δήμο σε σχέση πάντα με την πολιτική απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού. Όλα αυτά που διαβάσατε είναι ακριβή. Κρατάω στα χέρια μου από το Υπουργείο Αθλητισμού το ιστορικό της υπόθεσης, το οποίο για λόγους συντομίας και κατανόησης περισσότερο του κόσμου που βλέπει δεν θα το επαναλάβω. Συμφωνώ και με τις παρατηρήσεις σας και με το ιστορικό που διαβάσατε. Εν συντομία λοιπόν, κάποια στιγμή αποφασίζεται να γίνει το στάδιο του Γάλλου, το οποίο συμφωνώ και εγώ και επιβεβαιώνω την αναγκαιότητά του για τον νομό Ρεθύμνου. Έπρεπε, πρέπει και θα γίνει, θα καταλάβετε το σκεπτικό μου. Η απόφαση αυτή έρχεται να υλοποιηθεί μέσα από την απόφαση του τότε Υφυπουργού να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στην αποδοχή εκ μέρους του Δήμου και μια προγραμματική σύμβαση, για λόγους που δεν έχει και τόσο νόημα τώρα, αστοχίες και αυλεψίες του παρελθόντος ας αφήσουμε, δεν ωφελούν να τις ανασύρουμε, έγιναν πραγματικά λάθη. Το αφήνουμε όμως αυτό γιατί μας ενδιαφέρει το μέλλον και τι θα γίνει από εδώ και πέρα, όπως πολύ σωστά θέσατε στο ερώτημά σας. Δεν μπορεί σήμερα να ληφθεί απόφαση
μονομερός από το Υπουργείο και να πει το Υπουργείο, διότι υπάρχει νομικό πρόβλημα. Ναι, θα έρθουμε να χρηματοδοτήσουμε το έργο το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή και το υπόλοιπο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν γίνεται νομικά. Ξέρουμε από δημόσια δείξη, δεν το επιτρέπει η διαδικασία ούτε του Υπουργείου ούτε η διοικητική διαδικασία. Άρα, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Στόχος μας είναι να φτιαχτεί το γήπεδο του Γάλλου. Έγινε ένα πρόβλημα στο παρελθόν, θέλουμε να το διορθώσουμε. Επιβεβαιώνω και εγώ ότι πρέπει να γίνει. Άρα αυτό, κύριε Στιχάκη, το οποίο πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι σε συνεννόηση με το Δήμο. Να γίνει μια νέα μελέτη για το υπόλοιπο του μη εκτελεστού έργου. Αυτή η μελέτη να έρθει στο Υπουργείο Αθλητισμού και εγώ δεσμεύομαι να την αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Αθλητισμού, να κλείσει και να ολοκληρώσει το έργο. Αυτή είναι η πρόταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από αυτό. Έχει εξεταστεί το θέμα από κάθε πλευρά. Πρέπει να γίνει το έργο το συγκεκριμένο. Η μόνη οδός, σωστή οδός, η πιο γρήγορη οδός είναι αυτή που περιγράφω τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό. Έχετε το λόγο, κύριε Συνδικάκη, και τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, από ό,τι φαίνεται, όντως υπήρξαν αστοχίες, λάθη όπως είπατε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φταίνε ούτε οι αθλητές, οι οικογένειες των παιδιών που καλούνται να δώσουν τις συγκεκριμένες εξετάσεις για τις πανελλήνιες, τις αστυνομικές, στρατιωτικές σχολές και ούτω καθεξής. Σε απάντησή σας 22 Δευτέρου του 24 σε αίτημα κατάθεσης εγγράφων που καταθέσαμε 1 Δευτέρου του 24 μας λέτε ότι δεν έχει μεταφερθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το συγκεκριμένο έργο ύψους 1 εκατομμυρίου περίπου και μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των έργων στο Υπουργείο Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού λόγω του Προεδρικού Διατάγματος 77 του 23 τότε θα ενταχθεί. Το Προεδρικό Διάταγμα, κύριε Υπουργέ, το Προεδρικό Διάταγμα, κύριε Υπουργέ, αφορούσε την μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού, όπου εκεί μεταφέρονταν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού κτλ. Άρα λοιπόν, με το που θα ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία, τότε θα γινόταν η μεταφορά των συγκεκριμένων έργων. Δεν το κάνατε. Δηλαδή το προεδρικό διάταγμα δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Είναι ένα ερώτημα. Έχουν περάσει 8 μήνες. Δεύτερο ζήτημα. Για να δείτε ότι οι ευθύνες είναι των προκατόχων σας, αλλά οι ευθύνες έχουν και μια συνέχεια. Γιατί η κυβερνητική πολιτική έχει μια συνέχεια, το κράτος έχει συνέχεια, αυτή η πολιτική έχει μια συνέχεια. Σας θυμίζω λοιπόν ότι πριν από 8 μήνες μαζί με τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον βουλευτή Ρεθύμνου, είχατε δεσμευτεί ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η ενσωμάτωση του έργου στην επόμενη συλλογική απόφαση ένταξης. Κοροϊδεύατε τότε. Και σας το λέω εντύμως, κοροϊδεύατε, διότι έχουν περάσει 8 μήνες. Σήμερα στην πρωτολογία σας λέτε κάτι άλλο, ότι δεν επιτρέπεται νομικά να προχωρήσετε στη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας δώσετε και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα πότε θα υλοποιηθούν αυτά τα οποία λέτε. Διότι καλά είναι τα χρονοδιαγράμματα όταν τα λέτε προεκλογικά και σας δίνω εδώ το σχέδιο για την Κρήτη 2030 της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ύψους 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ 25 πρώτου του 2023, όταν στο Ηράκλειο ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Σκέρτσο και τον κύριο Αρναουτάκη παρουσίαζαν όλα αυτά τα έργα των 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και μεταξύ αυτών ήταν και η αποκατάσταση του Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γάλλου. Άρα εδώ η ευθύνη δεν είναι απλά του προκατόχου σας, είναι ευθύνη κυβερνητική, είναι του Πρωθυπουργού, είναι του κυρίου Σκέρτσου, άρα είναι και δική σας. Τώρα το τι θα κάνετε θα κρυθείτε. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα στην δευτερολογία μου. Προφανώς πρέπει να εξορθολογιστούν πράγματα. Προφανώς πρέπει να τεθούν κριτήρια ποιος
πρέπει να λαμβάνει χρηματοδότηση, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες ενός Δήμου μιας περιοχής. Και τα λέω αυτά διότι τη συντήρηση και επισκευή των αθλητικών υποδομών, αλλά και την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων όπου χρειάζονται, είναι ζωτικής σημασίας. Αλλά χρειάζονται υλικοτεχνικές υποδομές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και με επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τέλος, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη θέση μας, ότι ο αθλητισμός κατά την άποψή μας πρέπει να αποτελεί καθολικό κοινωνικό δικαίωμα των παιδιών, των νέων, όλων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που σημαίνει ότι είναι το υπαριθμό ένα πρωταρχικό κριτήριο που πρέπει να θέτεις, έτσι ώστε να διαμορφώνεις, να δημιουργείς υποδομές σύγχρονες που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν οι ευθύνες είναι δεδομένες και καλείστε μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να μας πείτε πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Ρυθμίνου. Ευχαριστώ πολύ.